σε κάτι το οποίο σε γνωρίσαμε πριν πολλά χρόνια, στην παρουσίαση με το My Style Rocks. Μετά από πολύ καιρό, ναι, η αλήθεια είναι. Σε ένα project που έχει να κάνει με τη μόδα, είναι φρέσκο, νεανικό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς ήταν για σένα όταν έγινε η πρόταση? Σίγουρα όχι όπως γίνονται οι προτάσεις γάμου. Γόνι παιδί, το θέμα είναι ότι θα ξεκινήσουμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Έβλεπες την εκπομπή τα προηγούμενα χρόνια το My Style Rocks? Όχι κάθε φορά, όχι κάθε μέρα, αλλά γνώριζα το αντικείμενο, ναι. Βλέποντας την εκπομπή, έλεγες θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Το έχεις σκεφτεί? Μου άρεσε πάρα πολύ που έχει να κάνει με νέα κοριτσιά, που έχει να κάνει με τη μόδα. Όλο αυτό το πράγμα με το να σου λέει κάποιος τι είναι σωστό και τι λάθος. Ακόμα και εμείς που είμαστε μέσα στο χώρο της μόδας, έχουμε ανάγκη να το ακούμε, να μαθαίνουμε. Γιατί πάντα κάτι αλλάζει. Και πολλές φορές μπορεί να μην το παρατηρείς, να μην έχεις το χρόνο να το δεις, να κάνεις κάποιο λάθος μέσα στη διασύνη σου. Νομίζω ότι και οι συμβουλές που μπορεί να πάρει κάποιος ή να ακούσει είναι καλές. Για την καθημερινότητα, ας πούμε, όχι για να πας έναν καλά, οπουδήποτε. Έχεις σκεφτεί τη στιγμή που τα κορίτσια μπορούν να είναι λίγο πιο ευέξαπτα και να αρχίσουν να τσακώνονται μπροστά σου? Τι θα κάνεις? Δεν θέλω να σκεφτόμαι αρνητικά. Κάτσε να ξεκινήσουμε με το καλό. Με δίσκο παιχνίδι. Εντάξει, αυτά όλα είναι διαχειρίσιμα. Έχεις προτάσεις? Δεν σε δελεάσανε, να πεις το. Κατά καιρούς είχανε, όχι, δεν με δελεάσανε. Ούτε οικονομικά, ας πούμε, θα έκανα ποτέ ένα βήμα ή μια κίνηση μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Το κομμάτι επιτροπή έχουμε ακούσει πολλά. Ξέρεις ποιοι θα είναι? Δεν είμαι εγώ αυτή που θα κάνω ανακοινώσεις, ξέρεις.